Πάμε να δούμε τα όσα έγιναν το Σάββατο στη Λευκωσία σε σχέση με τα επεισόδια στο κέντρο της πρωτεύουσας. Κυρία Ταλίδου, ήσασταν εκεί. Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Ναι, κύριε Νικήτα, ήμουνα. Και η εικόνα που είχατε εισπράξει από τα όσα διαδραματίστηκαν. Μιας αστυνομικής δύναμης, η οποία είχε έρθει έτοιμη να συγκρουστεί, προετοιμασμένη για σύγκρουση με τον Έανταν και τη Μάνικαν ενώπιον ειρηνικών διαδηλωτών, με αστυνομικούς πάνοπλους, με ασπίδες, ρόπαλα, σπρέι, με αστυνομικούς να δημονούν να ξεκινήσει η άσκηση τους, χτυπούσαν τα ρόπαλα πάνω στις ασπίδες. Μία αστυνομία που είχε έρθει με σχέδιο να σπάσει κεφάλια και να χτυπήσει κόσμο. Απαράδεκτη κατάσταση σε έναν ευρωπαϊκό ευνομούμενο κράτος, γιατί η αστυνομία είναι πυλώνας του κράτους δικαίου και θέλουμε μια αστυνομία η οποία φυσικά να προστατεύει τον πολίτη, να παρεμποδίζει το έγκλημα. Αλλά εχθές η αστυνομία που είδαμε μπροστά μας ήταν μια αστυνομία ενός αυταρχικού καθεστώτος. Δεν προκλήθηκε η αστυνομία. Κοιτάξτε, κύριε Νικήτα, κύριε Κυριάκου, να πω το εξής. Κάποιοι μπορεί να φώναξαν συστήματα που μπορεί να μην αρέσουν στους αστυνομικούς. Αλλά αν οι αστυνομικοί δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους επειδή κάποιοι φωνάζουν συστήματα που δεν τους αρέσουν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να καταθέσουν το σήμα τους και να πάνε σπίτι τους, γιατί οι αστυνομικοί πρέπει να είναι ψύχρεμοι. Αλλά δεν είναι διότι προκλήθηκαν. Εγώ θεωρώ ότι εχτύπησαν ανθρώπους που στέκονταν απλώς. Συνέλαβα μπροστά στα μάτια μου έναν νεαρό, ο οποίος ούτε φώναζε, ούτε έβριζε, απλώς είπε σε έναν αστυνομικό ότι δεν έχετε δικαίωμα να συλλαμβάνετε ανθρώπους επειδή διαδηλώνουν, γιατί είναι σωστό, γιατί υπάρχει άρθρο του συντάγματος που δεν μπορεί κάποιος να περιορίσει τις ελευθερίες μόνο με διάταγμα και το γνωρίζει αυτό το πράγμα το κράτος και το γνωρίζουν οι υπουργοί. Έπρεπε να πάνε στη Βουλή και να ζητήσουν να κηρυχθεί έκτακτη η κατάσταση για να μπορούν να επιβάλλουν αυτού του είδους τα διατάγματα. Αλλά ο κόσμος τα δέχτηκε, γιατί υπάρχει πανδημία. Όμως. Είχε προηγηθεί πετροπόλεμος, κυρία Ταλίδου. Εγώ δεν είδα καμία πέτρα. Ήμουν εκεί από την αρχή. Έφτασα εκεί και είδα αυτό που είπα δημόσια. Είδα μία αστυνομία παραταταγμένη μαζί με τον Έανταν από τη μία πλευρά και από την άλλη τους αστυνομικούς με αντιδιαδηλωτική εξάρτηση, με δεκάδες τζιπ της αστυνομίας μοτόρες και μία κατάσταση εμπλοκής. Δηλαδή καταλάβαινες ότι η αστυνομία είχε έρθει όχι για να διαφυλάξει το διάταγμα και να παρεμποδίσει τους διαδηλωτές να παραβιάσουν το διάταγμα, δηλαδή να μην φορούν μάσκες, να έρθουν κοντά ο ένας τον άλλον. Αντίθετα, τους έσπρωξε με τέτοιον τρόπο με τους χειρισμούς της που επαραβίασε η ίδια όλα τα μέτρα τα οποία είχαν τη θέληση να πάρουν οι διαδηλωτές. Θεωρώ ότι ήταν αχαρακτήριστη αυτή η επιχείρηση της αστυνομίας. Έχει υπευθύνους και πολιτικούς υπευθύνους. Είναι και αυτή η έρευνα που διατάχθηκε, που περιμένω να δούμε τι θα δείξει. Σε ένα χρόνο, ξέρετε, ναι. Έχει έρευνες που έχει ένα χρόνο που διατάχθηκαν για άλλα πράγματα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Και ακόμη περιμένουμε δεν το αποτέλεσμα. Δεν μπορούν οι πολίτες πλέον να περιμένουν αυτό το κράτος να τους δώσει τα δικαιώματά τους. Είμαστε πολίτες, δεν είμαστε υπήκοοι τους για να μας δέρνουν. Δεν είναι τσιφλή η Κύπρος. Είναι κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει επιτέλους να το καταλάβουν. Πρέπει να παρετούνται όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εγώ είδα να χτυπούν άνθρωπον του οποίου άνοιξαν το κεφάλι. Η αστυνομία ούτε καν κοίταζε τους τραυματίες. Αντίθετα, από ό,τι διάβασα, ακόμα και γιατρών χτύπησε. Το παιδί που συνέλαβαν ήταν μαζί με τη μητέρα του. Δίπλα του ήταν η μητέρα του, το συνέλαβα. Και όταν εγώ φώναξα, πες μου το όνομά σου, και τότε κατάλαβα ότι ήταν, μάλιστα γύρισε η μητέρα του, ήταν φίλη μου η μητέρα του, την οποία ξέρω χρόνια, καλλιτέχνη, γυναίκα, άνθρωπο σοβαρό. Τον έβαλαν να γονατίσει και μάλιστα του είπε ένα αστυνομικό: έκανε το show σου για την τηλεόραση και τον έβαλε κάτω στο χώμα, στο πάρκινγκ. Τώρα η έρευνα αυτή θα δείξει κάτι, θεωρείτε, ή τίποτα? Εγώ θεωρώ ότι δεν θα δείξει τίποτε, κύριε Κυριάκου. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να γίνουν καταγγελίες, να πάμε πέρα
από τις έρευνες που έχει γεμίσει η Κύπρος, έρευνες, πρέπει να πάμε πέρα από τις έρευνες και πρέπει να ζητήσουμε το δίκαιο μας πλέον στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί κατάφορα παραβιάζουν τα δικαιώματα μας. Πώς ήταν οι τραυματίες? Έχετε μιλήσει σήμερα με τους τραυματίες, η κατάσταση αυτών των ανθρώπων? Είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με την Αναστασία Δημητριάδου, φαντάζομαι. Ξεκίνησε, ναι, είχα πει αν προλάβουμε, δεν προλάβαμε, φαντάζομαι πήγε νωρίτερα, ναι. Χόρευε πάνω στο πεζοδρόμιο έναν μωρό, μια νεαρή κοπέλα 20 κάτι χρονών, χόρευε πάνω στο πεζοδρόμιο και της κατεύθυνε την μάνικαν με το νερό πάνω στο πρόσωπο αυτού του παιδιού, το οποίο έπεσε κάτω λιπόθυμο, και έτρεχε ο κόσμος να τη βοηθήσει, και ενώ έτρεχε ο κόσμος να τη βοηθήσει, κάποια αστυνομική έτρεχαν τον κόσμο που έτρεχε να βοηθήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε έναν κανονικό κράτος. Θεωρώ ότι υπάρχουν υπεύθυνοι και πρέπει να... Άρα τώρα περιμένετε από την Επιτροπή να τελειώσει το συντομότερο αυτό το πόρισμα, να δούμε τι θα δείξει, και από την κυβέρνηση να χειριστεί τα ζητήματα. Παρετήσεις. Παρετήσεις θέλετε. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ταλίδου.